Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να αναφέρω ότι η νέα αρχή της Ευρώπης που προτείνει ο νέος Πρωθυπουργός δεν θα έχει επιτυχία. Επιτυχία θα έχουμε μέσω των προτάσεων που είπε ο κύριος Κατάνιαν, το πρόγραμμα επενδύσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, ILO, σήμερα δημοσίευσε στοιχεία που λένε ότι μέσω αυτών των επενδύσεων θα δημιουργήσουμε 2,2 νέες θέσεις εργασίας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε, θα είναι πραγματική όθηση για την Ένωση. Έτσι θεωρούν οι εμπειρογνώμονες που ασχολούνται σε αυτό το τομέα. Αγαπητοί συνάδελφοι, γι' αυτό αναφέρθηκα στην Ελλάδα, γιατί νομίζω ότι πολλά από αυτά που θέλουμε να κάνουμε για επενδύσεις, για να ενισχύσουμε την οικονομία της Ευρώπης, κινδυνεύουν λόγω του αποτελέσματος των εκλογών και της νέας ελληνικής κυβέρνησης. Τώρα ο κύριος Τσίπρας αναγγέλει ότι θέλει κατάργηση του χρέους. Πώς είναι δυνατόν οι ιδιώτες επενδυτές να κάνουν επενδύσεις, όταν παράλληλα οι πολιτικοί στην Ευρώπη λένε ότι δεν θα πληρώσουμε τα χρέη μας? Αγαπητοί συνάδελφοι, τι έχει να κάνει με την αλληλεγγύη αυτό, όταν εάν περικοπεί το χρέος της Ελλάδας, θα πρέπει να πληρώσουν χώρες όπως η Κύπρος 80 εκατομμύρια. Η Ιταλία θα πρέπει να πληρώσει δεκάδες δισεκατομμύρια. Η Ισπανία θα πρέπει να πληρώσει 6,6 δις. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ιρλανδία 375 εκατομμύρια. Εάν λοιπόν κάποιοι δεν πληρώσουν, τότε θα πρέπει να πληρώσουν όλοι οι άλλοι για αυτούς. Για την Ελλάδα δηλαδή. Είναι αλληλεγγύη η Ισπανία και η Ιταλία να πληρώσουν για τα ελληνικά χρέη? Αυτό θα οδηγήσει σε σταθερότητα, αγαπητοί συνάδελφοι? Δεν νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε ασφάλεια και σταθερότητα. Θα οδηγήσει σε αστάθεια. Οι υποσχέσεις που έγιναν πριν τις εκλογές, ότι θα υπάρξουν 11 δις νέες δαπάνες, αυτό δεν σημαίνει ότι οι επενδυτές θα έχουν εμπιστοσύνη στη χώρα αυτή. Και ελπίζουμε και παρακαλούμε οι επιτυχίες που κατάφερε μέχρι σήμερα η Ελλάδα, στο σκελισμένο προϋπολογισμό, ότι έχει ανάπτυξη σήμερα. Ναι, είναι σε δύσκολη θέση, αλλά έχει σημειώσει ανάπτυξη. Αυτές οι επιτυχίες δεν θα πρέπει να τεθούν εν κινδύνο. Αυτές οι αριστερές ριζοσπαστικές δυνάμεις έχουν συνδυαστεί με δεξιούς λαϊκιστές. Στους σοσιαλδημοκράτες, φίλους, να θυμίσω ότι στη νέα κυβέρνηση δεν είναι καμία γυναίκα υπουργός. Μόνο άνδρες αυτή τη νέα κυβέρνηση. Τι έχει να κάνει αυτό με ισοτιμία των φίλων και ισότητα των φίλων? Γιατί θα αναφέρω όλα αυτά στη συζήτηση για τις επενδύσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί αυτές οι εξελίξεις είναι πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος για το πόσο οικονομική ανάπτυξη θα έχουμε. Και αν δούμε αυτή τη στιγμή πώς εξελίσσεται η Ευρώπη, στην Ιρλανδία έχουμε 3,6% ανάπτυξη, στην Λετωνία 2,6%. Στην Ισπανία πέρυσι είχαμε 1 εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας. Στην Ισπανία, σε όλες αυτές τις χώρες, όπου υπάρχουν κυβερνήσεις του ΕΛΚ, όπου γίνεται σωστή πολιτική με προοπτική προς το μέλλον, έχουμε ανάπτυξη και θετικές προοπτικές. Και εμείς ως ΕΛΚ θα διατηρήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Βέμπερ, καταλαβαίνω την πικρία σας, γιατί έχασε ο φίλος σας, ο κύριος Σαμαράς, τις εκλογές στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι δημοκρατία. Και σας συμβουλεύω να αφήσετε την κινδυνολογία και τη διαστρέβλωση των θέσεων της ελληνικής κυβέρνησης. Οι Έλληνες πολίτες ψήφισαν εναντίον μιας καταστροφικής λιτότητας που έφερε τεράστια ύφεση, τεράστια ανεργία, τεράστια φτώχεια και άδικη κατανομή των βαρών, γιατί οι πλούσιοι φίλοι σας στην Ελλάδα, με ευθύνη των πολιτικών σας φίλων, δεν πληρώνουν φόρους. Και αυτό είναι ελπίδα για όλη την Ευρώπη, κυρία Πρόεδρε. Το τέλος μιας μονόπλευρης λιτότητας. Και εμείς λέμε εδώ, στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι είναι ώρα, όπως ο κύριος Ντράγκη είπε, θα κάνω whatever it takes για να προστατεύσω το ευρώ, και η Κομισιόν και το Συμβούλιο να κάνουν whatever it takes για να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στη θέση της καταστροφικής λιτότητας, ενισχύοντας και με δημόσιους πόρους το ανεπαρκές πακέτο Juncker. Και με συμβολή των κρατών μελών και του Συμβουλίου.
και με κριτήρια κατανομής των επενδύσεων, όπου οι επενδύσεις να πάνε στις χώρες που υποφέρουν από μεγαλύτερη αποεπένδυση, από μεγαλύτερη ανεργία, από μεγαλύτερη φτώχεια. Αυτό που έγινε στην Ελλάδα την Κυριακή, και ευτυχώς το σέβεται και η Κομισιόν και το Συμβούλιο, σε αντίθεση με τον κύριο Βέμπερ, ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας για τους ευρωπαϊκούς λαούς. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λούκε, χωρίς μικρόφωνο, ο συνάδελφός μου Βέμπερ εξήγησε ότι η Ελλάδα έλαβε αλληλεγγύη από την Ευρωζώνη. Θα συμφωνήσετε ότι από αυτή την αλληλεγγύη δεν έφτασε τίποτα μέχρι τον ευρωπαϊκό λαό, ότι ο ευρωπαϊκός λαός υπέστη τα δεινά της πολιτικής λιτότητας, ότι η ανεργία έχει φτάσει σε απίστευτα ύψη, ότι ιδίως η απεργία των νέων έχει φτάσει στα ύψη, ότι η αλληλεγγύη της Ευρωζώνης κυρίως ωφέλησε τους πιστωτές και τις τράπεζες. Για όσα περιγράφεται, τιμωρήθηκαν οι φίλοι του κυρίου Βέμπερ, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά η λύση, κύριε Λούκε, δεν είναι η επιστροφή της Ελλάδας στη δραχμή, όπως εσείς προτείνετε, γιατί τότε θα χάσουν τα χρήματά τους και οι Γερμανοί φορολογούμενοι. Η λύση είναι μια στροφή και της Ελλάδας και όλης της Ευρωζώνης στην ανάπτυξη με δικαιοσύνη και με μεγάλες μεταρρυθμίσεις εναντίον του πελατειακού κράτους, εναντίον της φοροδιαφυγής, εναντίον της διαφθοράς που 40 χρόνια Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ έφτιαξαν στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Merci, nous poursuivons... Συνεχίζουμε λοιπόν με τις πολιτικές ομάδες για την ομάδα των Πρασίνων.